φίλε και φίλοι, χρόνια πολλά. Είστε συντονισμένοι στην Ελεύθερη Ερτόπεν. Ακούτε την εκπομπή Ραδιο Παντιέρα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Ζέκιο, στο μικρόφωνο Νίκο Ξερουδάκη. Συζητάμε με τη Μαριάννη Τζιατζή και τον Γιάννη Μανιάτη για το βιβλίο Αντίο στι Αυλέ των Θαυμάτων. Ε, Γιάννη, θέλει να μα πει τη δική σου τη γνώμη συνοπτικά για, συνολικά για το βιβλίο λοιπόν πρώτα πρώτα θέλω να πω έχουμε χρόνο ναι ναι να ευχαριστήσω τη Μαριάννα για τη για το για την κατάθεση mm -hmm. γιατί κάθε βιβλίο είναι μια κατάθεση αυτό και το να ευχαριστώ και δημόσια πέρα από την διαπροσωπική σχέση ε, τίποτα από, από τα από, από τις δημιουργικές δραστηριότητες δεν περισσεύει και πόσο μάλλον σήμερα ε, Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρώτα πρώτα γοητεύτηκα από το πιστόφυλλο ήδη. Ε, είδα την κόρη τη μια φορά στο τρόλε και λέω: Έχω πάρει το βιβλίο τη μαμά σου, αλλά μην τη το πει. Θέλω να τη κάνω έκπληξη. Ε, ε το ότι αναφέρεται ο το Καραγκιόζη στο λαϊκό τραγούδιο Καζατζίδη, βέβαια. Και ε, πάρα πολλέ φυσιογνωμίε όπω ο ζωγράφο Τσίγκο, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είναι μυθιστορηματικοί, μυθιστορηματικοί χαρακτήρε, η Λένα, ο Άγγελο, ο Παύλος που όμως είναι ε, σαν να λέμε μοσαϊκά από δο, πραγματικούς ανθρώπους δηλαδή είναι ε, αναγνώρισα φίλους μου εκεί μέσα, αναγνώρισα τους γονείς μου αναγνώρισα οικογενειακούς φίλους αναγνώρισα φίλους από το στρατό δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είναι τα πρόσωπα που φτιάχνει η Μαριάννα, οι, οι χαρακτήρες που φτιάχνει είναι πραγματικά είναι ε, ρεαλιστικά με όλη, τη, με, όλη τη, με, όλο τον όγκο και το μέγεθος που πρέπει να έχει ο πραγματικός ρεαλισμός που δεν είναι δημοσιογραφική καταγραφή αλλά είναι ε, πραγματικοί άνθρωποι σε πραγματικές συνθήκες δηλαδή ζωντανεύει ανθρώπους στο χαρτί ε, όπως ε, παρα, αποδί, παραδίδει και κάπου άθος ο Δανέλης ο, ο, ο καλλιτέχνης του Θεάτρου Σκιών του Καραγκιόζη λέει ότι ε, αυτή είναι η μαγεία του μεγάλου καραγκιοζοπαίχτη να ζωντανεύει τι χαρτονένιες φιγούρες και να λέει το κοινό ένα στον άλλο. Μα είδε λέει πω τον κοίταξε. Μα πώ, αφού το μάτι του είναι ζωγραφιστό. Και όμω είδε με τη αγριάδα τον κοίταξε ο καραγκιόζη. Αυτό κάνει και ο μεγάλο μυθιστοριογράφος δηλαδή ο σημαντικό μυθιστοριογράφο. Ο καλό μυθιστοριογράφο. Δεν φτιάχνει ούτε καρικατούρε, ούτε φτιάχνει κοκτέιλ χαρακτήρων φτιάχνει από χαρακτηριστικά ανθρώπων πραγματικούς μυθιστορηματικούς χαρακτήρες που θα μπορούσαν να υπάρξουν, θα μπορούσαν δυνάμει να έχουν ζήσει έτσι ακριβώς όπως ζουν στο βιβλίο ή και αλλιώς. Ε, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το μυθιστόρημα τον ελληνικό από ανανέωση και όταν λέω ανανέωση δεν λέω υποχρεωτικά νεωτερισμούς ή πειράματα εργαστηριακά, φιλολογικά, ενώ από ε, να, 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 του δοθεί ζωή, να του δοθεί πνοή ε, και δεν γίνεται αυτό να είναι χωρίς ιδεολογία, χωρίς κοσμοθεωρία πίσω του, το ότι η Μαριάννα είναι φορέας μιας κοσμοθεωρίας, μιας ιδεολογίας, έχει μια ματιά στέρεη για τον κόσμο, ε, η οποία διέπεται από ε, ε, διαλεκτικούς αρμούς, ε, βγαίνει και στο μυθιστόρημά τη. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που έχουν αντιφάσει και εντό τους και στο περιβάλλον τους και μεταξύ τους Δεν είναι ο καλός ο κακός και ο άσχημο. Δεν είναι δηλαδή καρικατούρε ανθρώπων. Είναι άνθρωποι όπω είμαστε όλοι μα, με τα καλά του, με τα κακά του, με αντιφάσει, με παλινοδίε. Ε, εν πάση περιπτώσει, βλέπει κανεί ε, το μεγάλωμα μια γενιά μέσα στο χρόνο, μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ε, χωρίς να παρουσιάζεται αυτή η γενιά ούτε, ούτε ως μια ηρωική γενιά αλλά ούτε και ως μια χαμένη γενιά. Είναι μια γενιά όπως όλες οι γενιές, το προανέφερε και ο Θανάσης ο Σκαμνάκης είναι μια γενιά η οποία έχει ε, και αυτή το βάρος του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος. Ε, το βάρος και τις ευθύνες και, και την ευθύνη και για τα... Καλά και για τα κακά του παρελθόντος και του σήμερα. Ε, δεν θα έλεγα ότι είναι μια γενιά στραπατσαρισμένη, με την έννοια ότι δεν έχουμε τραβήξει αυτά που τράβηξε η γενιά της κατοχής, οι πρώτες μεταπολεμίες, οι, οι, οι γονείς μας που είναι, που είναι οι άλλοι που ενηλικιώθηκαν στις δεκαετίες πιο πίσω, πιο, πιο σκληρές το κακό είναι ότι η στραπατσαρισμένη γενιά έρχεται είναι αυτή που μας περιτριγυρίζει και ενώ τους πολύ νέους οι οποίοι ναι μεν δεν εμφανίζονται στο βιβλίο αλλά αυτή είναι η γενιά που πρέπει να μιλήσει πρέπει να βρει τη δική της γλώσσα τους δικούς της ρυθμούς αυτή πρέπει να αμφισβητήσει τις δικές μας σοφίες σε εισαγωγικά ε, αυτή είναι το κλειδί όχι για να χτίσουμε την ευτυχισμένη κοινωνία του μέλλοντος όλα αυτά τα παχιά κούφια λόγια αλλά για να διασωθούμε και εμείς για να διασωθούν και αυτοί και εμείς μαζί τους επομένως Εντάξει, τι άλλο να πω. Ναι, δεν, δεν άποψε, Αν μου επιτρέπεις Μαριάννα, δεν, δεν θα έλεγε κανείς ότι απουσιάζει αυτή η γενιά που, τι λέγαμε, των 700 ευρώ υποτιμητικά και που μακάρι να ήταν σήμερα που μιλάμε. Αλλά υπάρχει μια αόρατη εστίαση σε αυτή τη γενιά στο βιβλίο και μάλιστα και στο ε, απόσπασμα αυτό, στο οποίο ε, συμπτωματικά το εντοπίσαμε και ο Θανάσης και το πρόλαβα και το ανέφερα εγώ πρώτα. Ήθελα τώρα να σε ρωτήσω το εξή το εξώφυλλο του βιβλίου το κοσμεί ένα ζωγραφικό πίνακα, πολύ ωραίο, του Θανάση του Τσίγκου. Και αναφέρεσαι μέσα στο βιβλίο στο Θανάση Τσίγκου. Θέλει να μα πει δύο λόγια. Ο Τσίγκο ήταν για ένα χρονικό διάστημα στι αρχέ δεκαετία του 60, νομίζω, ή την πρώτη πενταετία. Ήταν και αυτό ένα από του ενίκου του Άτλαντα, μόλι είχε έρθει από το Παρίσι, όπου είχε κάνει μια λαμπρή καριέρα ως, ζωγράφ, ως ζωγράφο. Ήταν αρχιτέκτονας, γιος ενός εργοστασιάρχη της Ελευσίνας, ήρωα mm -hmm. ήρωας της Μέσης Ανατολής, πήγε θελοντής και στον πόλεμο και έφτασε στη Μέση Ανατολή, καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Άγγλους, στο στρατόπεδο που ήταν είχε, χτίσει, είχε φτιάξει θέατρο, έγραφε θεατρικά έργα. Κατόπιν πήγε στη Γαλλία όπου ήταν στην αφρόκρεμα της γαλλικής διανόησης εποχής, ήταν και συνεργάστηκε με τον Λεκορμπιζιέ, πήγε στη Βραζι... Βραζιλία με τον Ιμάγερ και άλλους και παρόλο που έζησε μια περιπετειώδη και μποέμικη ζωή το αγαπημένο του στέκι όταν γύρισε στην Αθήνα ήταν η Λευσίνα που επισκεπτόταν τους παλιούς αριστερούς και έβλεπε τους συντρόφους των παλιών χρόνων και ζωγράφισε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και αυτό φαίνεται νομίζω και στους πινακές του. Αυτά τα, <coughs> με τα λουλούδια του Τσίγκου δεν είναι αυτά που στολίζουν τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες. Έχουν ένα δυναμισμό, μια ζωντάνια και ένα πείσμα θα έλεγα. Και γι' αυτό επειδή εμφανίζεται και ο Τσίγκος, ο Θάνος Τσίγκος μάλιστα. στον Άτλαντα το επέλεξα για εξώφυλλο. Μάλιστα, μάλιστα. Γιάννη, εσύ τώρα τελειώνοντα σιγά σιγά. Εγώ τελειώνοντα, θέλω πρώτα πρώτα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ σε όλε και όλους χρόνια πολλά. Mm -hmm. ε, εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ πέρα από όλα όσα προείπα ε, το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου δεν θέλω να πω πολλά γιατί είναι κρίμα να χαλάσω την αίσθηση τη ανάγνωση στον επαγγελματία αναγνώστη. Γιατί Σωστή. ο αναγνώστη είναι πάντα επαγγελματίας ναι, ενώ ναι. ο συγγραφέα πάντα αραστέχνη. Ωραίο αυτό. Ε, μου θύμισε όμω συμπυκνωμένα ένα τετράστιχο από την τελευταία ποιητική συλλογή του καλού μα φίλου του Γιώργου Τουζιώβα. Που λέει: Λοιπόν, δεν πιστεύω στα θαύματα, μα όμω έτοιμο είμαι να τα δω. Ε, που έχει πολλές ε, σημασίες ε, στις αυλές των θαυμάτων ή στις ταράτσες των θαυμάτων θα δούμε ε, αυτό ε, ο αναγνώστης να κάνει τη δουλειά τώρα όχι... η Μαριάννα την έκανε ο αναγνώστης οχι που είναι και επαγγελματίας όπως είπες ναι, Μαριάννα εσύ τίποτα το βιβλίο τελειώνει με ένα είδος γιορτής δεν είναι τυπική γιορτή και που είναι εμπνευσμένο που εμπνέεται σε μεγάλο βαθμό από ένα... ένα στίχο του Άλκη Αλκαίου του, που συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια από τον θάνατό ναι, του πολύ, μάλιστα. που αν θυμάμαι καλά λέει ότι με τους πεθαμένους κάνω πάρτι και οι ζωντανοί μου λείπουν πιο πολύ άσε τους πεθαμένους κατά μέρο, αλλά ότι οι ζωντανοί μπορεί να μας λείπουν πιο πολύ είναι κάτι που το διαπιστώνουμε κάθε μέρα σήμερα. Δηλαδή απομακρύνονται από κοντά μας όχι σαν ηλικές, παρουσίες, σαν ηλικές παρουσίες αλλά να μέσα στο, στη γλώσσα που είχαμε κάποτε, να, στην κοινή γλώσσα να μιλάμε, να συνεννοούμαστε ιδίως με την κυβέρνηση της αριστερά σήμερα η ζωντανή τη, μας τη, τη λείπουν τη ακόμα πιο πολύ. <laughs> ναι. Όπως με λέει αριστερά. και ένα φίλο είναι ποτέ δεν πεθαίνουν. Ναι. <laughs> Σωστό αυτό. Λοιπόν, μια που ο Καζατζίδης κυριαρχεί μέσα στο βιβλίο, διαβάζω ένα τελικό απόσπασμα. Για αρκετά χρόνια δεν ήξερε ο Παύλο το όνομα του Καζατζίδη, όμω τα τραγούδια του έφταναν στα αυτιά του σαν βλήμα που εξωστρακίζεται. Ένα μακρό σύρτο, αχ, που έμοιαζε με σφύριγμα σφαίρα θα μπορούσε να ήταν μία από τις σφαίρες που είχαν καρφωθεί στο στήθος του πατέρα του το Σεπτέμβριο του 1948, λίγες μέρες μετά την καταδίκη του σε θάνατο από το στρατοδικείο της Θήβας. Η σφαίρα και ταυτόχρονα ο στεναγμός εκείνου που δέχεται τη σφαίρα να ευχαριστήσουμε τη Μαριάννα Τζιαντζή και τον Γιάννη Μανιάτη που ήταν σήμερα μαζί μα, καθώ και τον Θανάση Καμνάκη με τον οποίο μιλήσαμε τηλεφωνικά. Ήταν η εκπομπή Ράδιο Παντιέρα στο ελεύθερο ραδιόφωνο τη Ερτόπεν. Στην παρουσίαση εκπομπή ήταν ο Νίκο Ξυρουδάκη, στη ρύθμιση των Νίκων ο Παναγιώτη Ζέκιο. Φίλε και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στην ελεύθερη συχνότητα τη Ερτόπεν.